Έκτακτα μέτρα αποφάσισε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας που σφυροκοπά την Ελλάδα. Έτσι, από τη μία τα ξημερώματα της Παρασκευής μέχρι τις 8 το πρωί απαγορεύτηκε η κυκλοφορία οχημάτων σε Κηφισό και Παραλιακή, ενώ θα παραμείνουν κλειστές και οι δημόσιες υπηρεσίες πλην αυτών που απαιτούνται για τη διαχείριση της κακοκαιρίας. Σχολεία και βρεφονιπιακοί σταθμοί δεν θα λειτουργήσουν σε Αττική, Εύβοια, Κέρκυρα, Σάμο, Ικαρία και Χαλκιδική. Τέλος, υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αντιμετωπίζουμε ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, πολύ σοβαρό, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας, αλλά το φαινόμενο κυριαρχεί και σε όλη τη χώρα. Αλλά έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διήμερο. Κανένας εφησυχασμός λοιπόν, ούτε από την πολιτεία, ούτε από τους πολίτες. Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από λεωφορείο που εγκλωβίστηκε και ημιβυθίστηκε στην παλιά λεωφόρο Ποσειδώνος. Επιβάτες και οδηγός κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια, ενώ λίγο αργότερα το λεωφορείο βυθίστηκε ολοκληρωτικά. Πολύ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στην Κέρκυρα, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω των καταιγίδων που προκάλεσαν και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, έσπευσε και Σούπερ Πούμα στο νησί για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό πολιτών από τον οικισμό Μωραϊτικά.